Και εδώ περνάμε ένα ωραιότατο πέτρινο γεφυράκι με τα μάξι πάνω από το Σπερχείο ποταμό, τον οποίο τον είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του δρόμου δίπλα μας. Και πάμε στο μεγάλο χωριό λοιπόν να πιούμε το καφεδάκι μας μαζί με αυτόν εδώ. Το μεγάλο χωριό Βρετανίας είναι σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε αν βρεθείτε σε αυτά τα μέρη. Ιδανική επιλογή φυσικά αν ταξιδεύετε και με το σκυλάκι σας. Το μεγάλο χωριό, το οποίο ονομάζεται και Μέγα Χωριόν, είναι ένα ορεινό χωριό του νομού Βρετανίας και βρίσκεται σε υψόμετρο 720 μέτρων στους πρόποδες του βουνού Καλιακούδα. Απέχει 12 χιλιόμετρα από το Καρπενήσι και 3,5 ώρες περίπου από την Αθήνα. Στο χωριό υπάρχει και ιστορικό μνημείο πεσόντων από τη μάχη της Καλιακούδας που έγινε στις 28 Αυγούστου του 1823. Ένα μικρό χωριό σχετικά, αλλά σίγουρα μπορεί να σας χαρίσει ηρεμία, χαλάρωση και πολλές όμορφες εικόνες. Περπατάμε σε παραδοσιακά γραφικά σοκάκια, βλέπουμε αναστηλωμένα σπίτια και φυσικά υπάρχουν πολλά παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες. Και επειδή μας είπαν να μην φύγουμε από το χωριό αν δεν δοκιμάσουμε το παραδοσιακό τους γάλακτο μπούρεκο, έτσι αποφασίσαμε και εμείς να κάτσουμε στο καφέ Ρακόμελο. Στην πλατεία του χωριού λοιπόν, δίπλα στο παλιό ρολόι, βρίσκεται το καφενείο της Κυράς Παρασκευής, γνωστό στέκι των επισκεπτών, όπου ο Αλέξανδρος Καρβέλης και η σύζυγός του Ιωάννα δημιουργούν και διαθέτουν από το 1981 το γνωστό γαλακτομπούρεκο εκ μεκ κατά ύφη και όχι μόνο. Ο γιος του Θανάσης συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στο καφέ γλυκοποτείο Ρακόμελο. Οπότε όπως βλέπετε παραγγείλαμε και εμείς εκτός από τους καφέδες μας και ένα κομμάτι από αυτό το ξακουστό γαλακτομπούρεκο για να το αξιολογήσουμε και να σας πούμε τη γνώμη μας. Ο Ερμής μπορεί να μην έκανε να φάει γλυκό, αλλά πήρε τα χαρδάκια του ως συνήθως. Παρόλο που δεν είμαι φαν των σιροπιαστών, πραγματικά χωρίς υπερβολή μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο γαλακτομπούρεκο είναι, αν όχι το καλύτερο, σίγουρα ένα από τα καλύτερα γαλακτομπούρεκα που έχω φάει στη ζωή μου. Οπότε γι' αυτό εύκολα θα του βάλω και ένα βαθμό 9,8 στα 10. Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο, απίστευτο. Φοβερό. Το λαμβάνουμε εδώ. Στο μεγάλο χωριό. Μαζί με τον καφέ μας. Τώρα, χαμός. Μιλάμε, έχεις σκάσει όλη η συμμορία, Ερμή. Ήρθε όλη η συμμορία και προβληματίζεσαι τώρα, σε βλέπω. Επειδή έχει εξαφανιστεί το γαλακτομπούρεκο, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το γαλακτομπούρεκο. Το παραδοσιακό εδώ που φάγαμε στο μεγάλο χωριό. Εγώ δεν είμαι φίλη των σιροπιαστών, αλλά αυτό ήταν ό,τι καλύτερο που φάγαμε. Μπράβο, συμφωνώ και εγώ. Ήταν αχρηστό, τις ώρες, ναι. Με την κανελίτσα του, ελαφρύ, δεν σε μπούκωνε. Μπράβο, αφρός, αφρός. Κατέβηκε για πλάκα. Ήταν το κάτι άλλο, δηλαδή δεν φημίζεται τζάμπα εδώ το μαγαζί για το οπότε το συνιστάς ανεπιφύλακτα. Άρχεται να το δοκιμάσετε, πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Ο Ερμής δεν κάνει να φάει, σαν σκύλος. Θα του πάρουμε κάτι. Αλλά θα φάει κάτι δικό του αργότερα. Αυτά από εμάς και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι φυσικά για να μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε να δημιουργήσουμε πολλά περισσότερα ενδιαφέροντα βιντεάκια. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε, stay positive και τα λέμε πολύ σύντομα.